Συνήθω δεν ασχολούμαι με τι εμφανίσει των ελληνικών ομάδων τη EuroLeague στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί, Γιατί εδώ επικεντρωνόμαστε κυρίω στη EuroLeague. Θα ασχοληθούμε βέβαια και με τα σοβαρά τη ελληνική λίγα, αλλά αργότερα. Σε αυτό το βίντεο θα κάνω μια εξαίρεση. Γιατί, Γιατί αυτό το βίντεο βγαίνει επειδή μα δίνουν ειδήσει οι δύο προπονητέ του Παραθυναϊκού και του Ολυμπιακού. Θα ξεκινήσω από τον Εργίνα Ταμάν, και τις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι της ομάδας του στη Ρόδο με τον Κολοσσό το 74-79 με το οποίο κέρδισε ο Παναθηναϊκός και θα πάω και στον Ολυμπιακό στο 91-83 επί του Περιστερίου γιατί, γιατί αυτές οι καυστικές δηλώσεις του Αταμάν παίρνουν και μία απάντηση από τις περίπου αντίστοιχες δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τι εννοώ, πάμε να δούμε. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κέρδισε 74-79 στη Ρόδο τον Κολοσσό, καρδιοχτύπησε, είχε προηγηθεί νομίζω και 11 πόντους διαφορά, πέρασε ο Κολοσσός στο Συντρία, 3, γενικώς ταλαιπώρησε ο Κολοσσός τον Παναθηναϊκό και μετά το παιχνίδι ο Αταμάν ήταν έξαλλος. Είχε βγει από τα ρούχα του γιατί, γιατί θεωρούσε απαράδεκτη την εμφάνιση της ομάδας του. Μέσα σε αυτά τα πολλά που είπε, είπε και κάποια τα οποία χρήζουν Σχολιασμού. Τι λέει λοιπόν ο Εργκίνα Ταμάν στι δηλώσει του κατά λέξη. Απαράδεκτη εμφάνιση, απέσιο παιχνίδι, ο Παναθυλαϊκό νίκησε χάρη στην τύχη στο τέλο. Πρέπει να κάνω παράπονα για ορισμένου παίκτε όπω ο Βιλντόζα. Έδειξε ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει χρόνο συμμετοχή στη EuroLeague με τέτοια εμφάνιση. Επίση η απόδοση του Μίτογλου έχει πέσει. Όποιο νομίζει ότι η χρονιά έχει τελειώσει σε Ελλάδα και η EuroLink είναι γελασμένο. Αν παίξουμε έτσι με την άλμπα, θα χάσουμε ολόκληρη τη χρονιά. Θα συμφωνήσω στο πρώτο κομμάτι των δηλώσεων του Εργίνα Ταμάν. Δηλαδή, απαράδεκτη εμφάνιση, νίκησε χάρη στη τύχη, άντε να πούμε ότι νίκησε χάρη στη τύχη, πρέπει να, γιατί πήρε ο Κολοσσός κάποια σουτ τα οποία δεν πήγαν μέσα, πρέπει να κάνω παράπονα για ορισμένου παίκτες όπως ο Βιλντόζα. Λέει, και πολύ καλά το λέει, γιατί ο Βιλντόζα τελείωσε με περίπου 23 λεπτά συμμετοχή με 3 πόντου, 2 rebound, 2 assist, 1 στα 6 τρίποντα και 0 στο 1 δίποντο. Κακό. Ούτε και στην άμυνα ήταν καλό. Και συνεχίζει και μιλάει για τον Βιλντόζα λέγοντα ότι έδειξε ότι δεν μπορεί να διεκδικεί χρόνο συμμετοχή στη EuroLeague με τέτοια εμφάνιση. Και εδώ χτυπάει η καμπάνα πολύ δυνατά κιόλα για τον Λούκα Βιλντόζα. Εκεί που θα διαφωνήσω είναι στη συνέχεια που λέει επίση η απόδοση του Γλου έχει πέσει. Όποιο νομίζει ότι η χρονιά έχει τελειώσει στην Ελλάδα και ο Γιώργο είναι γελασμένο. Εδώ θα διαφωνήσω με τον κότσα Ταμάν, επιτρέψτε μου. Γιατί, Γιατί ναι, μεν η απόδοση του Ντίνο Μίτογλου έχει πέσει. Δεν είναι ο τρομερό και φοβερό Ντίνο που έκανε όργια και κουβαλούσε τον Παναθηναϊκό στο 1 τρίτο τουλάχιστον τη σεζόν. Παραπάνω από το 1 τρίτο τη σεζόν θα έλεγα. Αλλά υπάρχει και ο παράγοντας της κόπωσης. Για τον Τίνο το Μητογλού υπάρχει το ελαφρυντικό της κούρασης. Δεν υπάρχει. Δεν φαίνεται εδώ ο κόουτσαταμάν να θεωρεί ότι υπάρχει θέμα κούρασης. Και εμείς επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, έχουμε καταλήξει ότι όταν περνάει και τσουλάει σε σεζόν με ένα παίχτη ο οποίος παίζει συνεχώς στα 30-35 λεπτά, λογικό είναι να έρθει μια κάμψη και μια κούραση λίγο προς το τέλος της σεζόν ή σε κάποιο διάστημα μετά την άνοιξη με στην άνοιξη. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι για τον Τίνο Μητογλου ισχύει το ότι νομίζει ότι η χρονιά έχει τελειώσει σε Ελλάδα και Euroleague. Δεν θα το έλεγα. Απλά ο Τίνο πιστεύω ότι νιώθει αυτή τη στιγμή πως ό,τι βενζίνη του έχει μείνει στο τεπόζιτο θα πρέπει να την κρατήσει κυρίω για τη Euroleague. Και να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν τον αδικό. Να την κρατήσει για τη Euroleague και να την κρατήσει για τα πολύ δύσκολα παιχνίδια που θα έρθουν αργότερα, πρώτα με τον Ολυμπιακό. Τώρα, στο θέμα του Βιλντόζα υπάρχει φυσικά το ερώτημα. Τελείωσε πλέον ο Βιλντόζα από τον Παναθηναϊκό και επίσημα. Ή είναι αυτή η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τον Εργίνα Ταμάν. Όταν λέει ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει χρόνο συμμετοχή στη Γιούλικ με τέτοια εμφάνιση, ποιο πιστεύει ότι θα του δώσει λεπτά στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο παιχνίδι ή κι άλλε ευκαιρίε. Κανένα δεν το πιστεύει. Τώρα, τι είπε ο Γιώργο Μπαρτζόκα που δίνει μια απάντηση σε αυτά που είπε ο Εργίνα Ταμάν. Γιατί και ο Μπαρτζόκα είχε παράπονα από την ομάδα του. Ο Μπαρτζόκα ήταν αυτό που είπε ότι μήπω θα πρέπει να χάσουμε τελικά κάποιο παιχνίδι για να σταματήσουμε να συμπεριφερόμαστε έτσι και να αντιμετωπίζουμε έτσι τα παιχνίδια. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο coach B είπε: Νομίζω πω όλη στην ομάδα πρέπει να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι αυτή τη στιγμή το κίνητρο, η συγκέντρωση και η διάθεση των παικτών έχει επικεντρωθεί στα παιχνίδια τη Ευρωλίγα. Την απόλυτη αλήθεια δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, ο τρίτο γύρο έχει μάτσε με τι καλύτερε ομάδε του ελληνικού πρωταθλήματος, οι οποίε παίζουν χωρί το πρέπει με αποτέλεσμα να έχουν μεγάλο κίνητρο όταν παίζουν εναντίον μα να κάνουν μια καλή εμφάνιση. Είναι πρόβλημα πλέον γιατί έχει συμβεί σε 4-5 συνεχόμενα παιχνίδια στα οποία εμεί θεωρούμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε χωρί να προσπαθήσουμε. Άρα λοιπόν, αυτό είναι όλο. Όλοι οι παίχτες και η διάθεσή τους και τα καύσιμα στον τεποζητό του μαζεύονται για τα παιχνίδια τη Ευρωλίγα. Και μέχρι ένα σημείο, μέχρι ενό σημείο, όλο αυτό είναι φυσιολογικό. Όμω, για να επανέλθω στον Παναθηναϊκό, ο Λούκα Βιλντόζα έχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα, αν θέλει να μείνει στον Παναθηναϊκό. Γιατί σε ένα παιχνίδι που ο Γκριγκόνης είχε 23 πόντους και 5 rebound, σε ένα παιχνίδι που είχε ο Λεσόρ 15 πόντου, 5 rebound, 2 ασίστων, αν είχε 12 με μέτρια ποσοστά, αλλά είχε 12. Ο Χουάντσο 6 πόντους 6 rebound, ακόμα και ο Μπαλτσερόφσκι είχε 5 πόντου, 4 rebound, τα 3 επιθετικά. Θα πρέπει να μάθει όμω να μην κάνει πάρα πολλά γρήγορα φάουλ, γιατί πάλι φορτώθηκε με φάουλ. Θα μπορούσε να παίξει παραπάνω. Ο Βιλντόζα τι είχε. Άλλη μια φορά κάκιστα στα ποσοστά. Υπάρχουν ελαφριντικά για τον Λούκα Βιλντόζα. Πάρα, πάρα πολλά συνεχώς τραυματίας, δεν ε, είναι σε κατάσταση ώστε να μπορεί να ανεβάσει στροφές, θέλει παιχνίδια, θέλει χρόνο, πού θα τον βρει όμως όταν είναι συνεχώς τραυματίας. Δικαιολογίες λοιπόν υπάρχουν για τον Λουκάς Βιλντόζα. Το ερώτημα λοιπόν το δικό μου για σας είναι πιστεύετε ότι τελείωσε πλέον ο Λουκάς Βιλντόζα τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει άλλε ευκαιρίε και πόσες. Θα μπορέσει να κάνει ένα μικρό step up για να αποδείξει ότι θέλει να μείνει στον Παναθηναϊκό. Γιατί, γιατί στον Παναθηναϊκό έχει ήδη μείνει ο Μάριος Γκριγκόνης, ο οποίος τι έγινε, μας ανακοίνωσε ότι έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του. Για τρία χρόνια, καλά δεν τα λέω, ο ίδιος το δήλωσε. Όλοι αναρωτιόμασταν τι γίνεται με τον Μάριος Γκριγκόνης θα μείνει, θα φύγει, θα έρθει κάποιο άλλο, θα, θα του κρατήσει τον Γκριγκόνη. Φυσικά και θα του κρατήσει τον Γκριγκόνη και τον κράτησε ο Παναθηναϊκός. Και κατά την άποψή μου έκανε πάρα πάρα πολύ καλά. Ο Μάριο Γκριγκόνη λοιπόν είναι εδώ για να μείνει. Ο Λούκα Βιλντόζα. Τα σχόλιά σα κάτω στο comment section να δω τι άποψη έχετε. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι με το τέλο του βίντεο. Χαίρετε, το πάμε στο επόμενο.